Με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε ο 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος στο κέντρο της Αθήνας. Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού έλαβαν μέρος φέτος 50.000 δρομείς από 105 χώρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ιστορία του θεσμού, ενώ μεγάλος χορηγός ήταν για ακόμη μια χρονιά ο ΟΠΑΠ. All of us at OPAP are delighted to be sponsoring this event again for the sixth consecutive year. It combines our passion for sport and our desire to give back to society. Everything we've been doing this year has been combining the social engagement of people around the country to contribute to the causes that we believe in. I tried to run 10 kilometers. This is Discolo. Discolo. And I am glad that everybody is here. Support the good thing. Όσοι επισκέφτηκαν το περίπτερο του ΟΠΑΠ είχαν την ευκαιρία μέσα από την εφαρμογή Κάτι Καλύτερο που δημιουργήθηκε για το μαραθώνιο να κάνουν check-in δωρεάν στο χώρο του περιπτέρου, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες δράσεις, ενώ με κάθε τουβλάκι που τοποθετούσαν σε ειδική κατασκευή μπορούσαν να συνεισφέρουν στο συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από όλες τις δράσεις και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ο ΟΠΑΠ θα το μετατρέψει σε χρηματικό ποσό το οποίο θα δώσει για την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων παιδών Αγία Σοφία και Εκκλαΐας Κυριακού. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για εμάς. Εκτός από την οικονομική συνεισφορά της εταιρείας μας στην ευρύτερη οικονομία, συνεισφορά που ξεπερνάει το 1 δις ευρώ, η εταιρική υπευθυνότητα της ΟΠΑΠ είναι εδώ, αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες. Και ιδιαίτερα τα παιδιά. We are really pleased that everybody in the OPAP team and around the Greece are running and creating a large amount of money that we could use to rebuild these hospitals, to improve the living conditions. Νικητής του 34ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ήταν ο Κενιάτης Λουκαρότης Λουμπουάν, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο στάδιο με χρόνο 2 ώρες 12 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, ενώ την απονομή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Damian Cope.